Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το θέατρο, τη γέννησή του και την πορεία του στους αιώνες. Ο μύθος λέει ότι ο Δίας ερωτεύτηκε την Σεμέλη, μια πριγκίπισσα της Θράκης που την είδε σαν ήλιος ψηλά από τον ουρανό. Βρέθηκε μαζί της και η Σεμέλη περίμενε το παιδί τους. Η Ήρα ζήλεψε πολύ αυτή τη συνέβρεση και τον μελλοντικό διάδοχο του Διός, γι' αυτό παρουσιάστηκε στη Σεμέλη σαν γριά σοφή γυναίκα και της είπε «Σε λυπάμαι, πηγαίνεις με έναν Θεό που βρίσκεται μαζί σου σαν άνθρωπος. Ζήτησέ του να εμφανιστεί μπροστά σου με όλο του το μεγαλείο». Και η Σεμέλη ζήτησε από τον Δία να εμφανιστεί μπροστά της μεγαλοπρεπής. Ο Δίας την απέτρεψε. «Όχι», της είπε, «είναι επικίνδυνο». Η Σεμέλη όμως επέμενε και ο Δίας εμφανίστηκε σαν ήλιος και όταν την αγκάλιασε άρχισε να την καίει. Εκείνη τότε έχανε τη ζωή της, αλλά το έμβριο μέσα της ήταν ακόμη ζωντανό. Ο Δίας τότε πήρε το αγέννητο παιδί του, το συνέραψε μέσα στο μυρό του και έφυγε μακριά από την Ελλάδα και τον θυμό της Ήρας. Και όταν ήρθε η ώρα του, ο διθύραμβος, αυτός που είχε δύο θύρες, τη μήτρα της μητέρας του, από που φόλιασε μέσα της, και το μυρό του Διός, από που γεννήθηκε, ο Διός Νης, ο μυρός του Διός, γεννήθηκε στις Ινδίες. Πολλά χρόνια βασίλεψαν Διόνυση στις Ινδίες. Και ένας από αυτούς αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην μητέρα πατρίδα. Ο Ευρυπίδης μας περιγράφει την επιστροφή του. «Αφήνω πίσω μου την πολύχρυσή γη των Λιδών, των Φρυγών και των Περσών, τα ηλιοπότιστα λιβάδια. Τα τείχη των Βακτρίων πέρασα τη θυμαζόμενη των Μίδων χώρα, την Αραβία, την Ευδαίμονα, ολόκληρη την Ασία που πλάι στις ακτές της Αρμύρας κοιμάται, μείγμα βαρβάρων και Ελλήνων σε πόλεις πυργωμένες όμορφα, μυριάνθρωπες και ήρθα. Σε αυτή την πόλη των Ελλήνων πρώτα, γιατί εκεί τις τελετές και τους χορούς μου καθιέρωσα και φανερώθηκα Θεός στα μάτια των ανθρώπων». Οι Αθηναίοι πάλι δεν ήθελαν να τους κλέψει τη δόξα η Θήβα, ο τόπος γεννήσεως του Διονύσου, γι' αυτό και είχαν τη δική τους ιστορία. Ο Διόνυσος επέστρεψε στον ελλαδικό χώρο και σαν μητέρα πατρίδα του, η καινούργια πατρίδα θεωρείται η Αθήνα. Στην Αθήνα ο Διόνυσος επέστρεψε για να διδάξει με τις Βάκχες, με τον Διονυσιακό του Θίασο, τη χρήση του ίνου, η καλλιέργεια της ή του αμπέλου από τον φίλο του τον Άμπελο και τον εορτασμό του νέου ίνου στα Διονύσια τον Αύγουστο με τον τρίγο και την πόση του πρώτου ίνου του Μούστου που μεθά και φέρνει τους βαχιάζοντας σε άλλη έκταση.
σε εκστάση, έξω από τη στάση των κανονικών, των φυσιολογικών, σε χορούς διονυσιακούς, με τους σιλινούς και τις μενάδες. Ο μύθος της Αθήνας αναφέρεται στον βασιλιά Ελευθύρα ή Ελευθερέα που βασίλευε στην Αθήνα όταν επέστρεψε ο Διόνυσος στον ελλαδικό χώρο. Ήπιαν οι κόρες του Ελευθύρα η Ελευθερέα τον πρώτο ίνο που έφερε ο Διόνυσος μαζί του. Και αυτές έφυγαν από το σπίτι τους και χόρεψαν, βάκχευσαν και έφυγαν ξυπόλυτες μακριά και πήγαν στους Δελφούς. Και εκεί ήταν χειμώνας. Και ανέβηκαν με τον Διόνυσο που πήρε το κορίκιο άνδρο πάνω στον Παρνασσό και χόρεψαν, τραγούδησαν και βάκχευσαν και ο πατέρας τους λυπημένος έψαχνε παντού για να τις βρει και πήγε να ζητήσει χρησμό για αυτές στους Δελφούς. Και η πυθία του είπε ότι οι κόρες του θα ξαναγεννούσαν στην Αθήνα αν έχτιζε ναό και τιμούσε τον Διόνυσο σαν Θεό. Έτσι ο Ελευθύρας γύρισε στην Αθήνα και έχτισε το πρώτο θέατρο. Τα θέατρα ήταν παμεγέθη οικοδομήματα. Τα έχτιζαν με σκοπό να παρέχουν καθίσματα όχι μόνο για τους κατοίκους της πολιτείας στην οποία ανήκαν αλλά και στους περαστικούς ξένους. Τα θέατρα δεν είχαν σκεπή και οι παραστάσεις γίνονταν νωρίς το πρωί, την ημέρα, στο ύπεθρο. Στα κατοπινά χρόνια οι θεατές προφυλάσσονταν από τον καύσωνα του ηλίου με κινητές σκεπές ή σκιάδια, ομπρέλες. Τα μέρη του θεάτρου ονομάζονται τα θεατρικά αλόνια. Ο μύθος λέει ότι ο πρώτος ιερέας του Διονύσου ήταν ο Θέσπης, τον οποίο διόρισε ο Ελευθύρας ή Ελευθερέας, ο βασιλιάς της πόλεως. Αυτός με την αρμά μαξά του, φορτηγό αμάξι, τριγυρνούσε στις πλατείες των κομοπόλεων της Αττικής, σταματούσε στη μέση
και κατέβαζε από την άμαξα την οθόνη με τα σκοινιά. Η οθόνη ήταν ένα βαμβακερό υλινό ύφασμα στο οποίο είχε ζωγραφίσει ο Θέσπης την επιστροφή του Διονύσου στον ελλαδικό χώρο. Και παρακολουθούσαν όλοι και άκουγαν τον μονόλογο του ιερέα για την επιστροφή αυτού του Θεού στην πατρίδα του, την Ελλάδα, στην Αθήνα. Η ορχήστρα ήταν ημικυκλοειδής χώρος στο κέντρο και μπροστά στο θέατρο. Ορχήστρα ή όρχος σήμερα είναι το ισοπεδωμένο μέρος στα στρατόπεδα των τεθωρακισμένων, εκεί που ασκούνται οι πρώην αξιωματικοί και οπλίτες του υπηκού στην οδήγηση και τις μανούβρες και τους ελιγμούς των αρμάτων των τεθωρακισμένων. Η ορχήστρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική, ή ίσως έχει, είναι ο ήχος του άρματος. Η θυμέλη είναι ο βωμός του Διονύσου στο μέσον της ορχήστρας. Εκεί φέρνουμε τα πρώτα σταφύλια και τον πρώτο ίνο αυτού του καλοκαιριού. Το κύλον είναι τα καθίσματα για τους θεατές. Υψώνονται βαθμιδών από την ορχήστρα μέχρι και την κορυφή του οικοδομήματος. Η σκηνή βρίσκεται πάνω από την ορχήστρα. Το ανάβαθρο είναι το βήμα πριν από τη σκηνή και την ορχήστρα. Στο ανάβαθρο κάθε ηθοποιός έκανε το δικό του μέρος. Ο ηθοποιός, ο οποίος πλάθει και ταΐθει, δεν είναι ο εαυτός του. Φοράει την προσωπίδα στην οποία είναι αποτυπωμένο, περιγράφεται το πρόσωπο το οποίο μιμείται με τη μορφή του και τις πράξεις του ο ηθοποιός στο θέατρο. Οι παριστάλλοντες στο θέατρο φορούσαν προσωπίδα πάνω στην οποία ήταν ζωγραφισμένα τα χαρακτηριστικά του ήρωα του δράματος ή της κωμωδίας την οποία έπρεπε να παραστήσουν. Οι μάσκες ήταν τόσο ευφυώς κατασκευασμένες που οι ντόπιοι, κυρίως στις κωμωδίες, αναγνώριζαν τα πρόσωπα τα οποία παρίσταναν οι ηθοποιοί. Οι προσωπίδες ή μάσκες προσέθεταν μεγαλύτερη ισχύ στη φωνή, ώστε ακόμα και αυτοί που κάθονταν στα υψηλότερα μέρη του θεάτρου να μπορούν να ακούνε με ευκρίνεια. Δηλαδή η μάσκα λειτουργούσε και σαν ηχείο. Δράμα και κωμωδία. Ο Αριστοφάνης λέει πως τα δράματα μπορούσαν να τα κατανοήσουν και οι ξένοι, γιατί ήταν πρόσωπα γνωστά από τους μύθους και ιστορίες γενικής κατανόησης και αποδοχής. Ενώ οι κωμωδίες αναφέρονταν σε αυστηρά τοπικούς σύγχρονους χαρακτήρες, οι οποίοι ήταν γνωστοί κυρίως στους ντόπιους. Τα θέατρα ήταν γενικά όμορφα οικοδομήματα, τα οποία μετέδιδαν εύκολα τον ήχο με μεγάλη ευκρίνεια. Στην Αθήνα γεννήθηκε το πρώτο θέατρο του κόσμου, το θέατρο του Διονύσου, στους πρόποδες, στα ριζά, στη ρίζα της Ακροπόλεως των Αθηνών, στα τέλη του 7ου, αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. και τον 5ο αιώνα, 100 χρόνια μετά, στην Αθήνα γεννήθηκε και το πρώτο κλειστό χειμωνιάτικο θέατρο, το Οδείον. Αυτό το δημιούργησε ο Περικλής.
και περιλαμβάνεται στα μεγάλα έργα της Ακροπόλεως. Τα οδεία ονομάζονταν και ψιθυρίζουσες αίθουσες. Ήταν κτίρια μέσα στα οποία και το ελάχιστο ψιθύρισμα μπορεί να ακουστεί από το πιο ψηλό μέρος του. Η σκεπή του οδείου παρομοιάζεται από τους Αθηναίους με την περικεφαλαία του Περικλέους. Από τους νεότερους αρχιτέκτονες, η σκεπή των οδείων παρουσιάζεται με τον δόμο του μεγαλοπρεπούς ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, St. Paul's Cathedral. Αλλά αυτά τα νέα κτίρια, παρόλο που έχουν αυτήν την αρετή, δεν μοιάζουν κατά το σχήμα με τα αρχαία οδεία. Ο Πλάτωνας στο έργο του Συμπόσιο περιγράφει το συμπόσιο που έγινε μετά τη νίκη του σε θεατρικούς αγώνες που έγιναν το χειμώνα, γιατί σε αυτό ο Αλκιβιάδης περιγράφει πώς θυμάται τον Σοκράτη από την Μακεδονία και την Ποτίδεα, απικία των Κορινθίων, την Ποσειδονία, Ποτιδονία, Ποτίδεα, όπου είναι κλεισμένοι το χειμώνα οι Αθηναίοι. Ο Σοκράτης είναι έξω από τα τείχη. Οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι έχουν στρατοπεδεύσει στην Άφητο ή Άθητο, έχουν μια μικρή φρουρά έξω από την Ποτίδεα. Ο Σοκράτης είναι ξυπόλυτος, χωρίς ζεστά ενδύματα, χωρίς κατήματα, χωρίς κάλτσες, ενώ όλοι οι άλλοι είναι γύρω-γύρω από τη φωτιά, μέσα σε κλειστό χώρο και ζεσταίνονται. Ο Σοκράτης μιλά με τα δαιμόνια του έξω. Απροφύλαχτος στο σώμα από τις κακές καιρικές συνθήκες και το χιόνι, και έχει έρθει στο συμπόσιο με σανδάλια. Ας δούμε λοιπόν πώς έχει έρθει ο Σοκράτης στο συμπόσιο. Απολόδωρος. Έτυχε να συναντήσει τον Σοκράτη λουσμένο και να φοράει σανδάλια, πράγμα που εκείνο σπάνια έκανε. Και όταν το ρώτησε πού πηγαίνει τόσο καλοπισμένος, αυτός απάντησε: «Για δείπνο στο Αγάθωνα, γιατί εχθές γιόρταζε τα επινίκια, αλλά του ξέφυγα επειδή φοβήθηκα τον πολύ κόσμο. Του υποσχέθηκα όμως ότι θα πάω σήμερα, γι' αυτό και καλοπίστηκα, για να πάω όμορφος σε όμορφο». Ένας δούλος του έπινε τα πόδια για να ξαπλώσει. Ο Αγάθωνας λοιπόν παραθέτει δείπνο και έχει κερδίσει στους χειμωνιάτικους αγώνες που γίνονται το Φεβρουάριο μήνα. Καλή ώρα όπως και σήμερα. Στα πυθίγια, όταν ανοίγουν τους πύθους, τα μεγάλα αγγεία με τον ίνο που έχει αποθηκευτεί εκεί από τον Αύγουστο, και ανοίγοντας τα καλύματα των πύθων, στα πυθύγια, στα ανοίγματα των πύθων, βγαίνουν από μέσα τα ίνοπνεύματα, τα πνεύματα του ίνου που μεθούν. Και τότε αυτοί που πίνουν, μεθούν, είναι στους δρόμους και γιορτάζουν για τον ίνο, ο οποίος έχει μεστώσει 6 μήνες μέσα στους πύθους, και τότε ο Περικλής κατασκευάζει μαζί με τα Παναθήναια τις γιορτές αφιερωμένες στην θεά Προστάτηδα της πόλεως του, της Αθήνας, και το οδείον για τους χειμωνιάτικους θεατρικούς αγώνες, που δεν γίνονται στα αλόνια,
δεν γίνονται στην ορχήστρα, στον εξωτερικό χώρο, αλλά γίνονται μέσα σε κτίριο προφυλαγμένο με ξύλινη στέγη που έχει πολύ καλή ακουστική. Ας δούμε τι λέει για το Οδείον ο Πλούταρχος στο βίο του Περικλέους. Το Οδείο των Αθηνών είναι ένα κλειστό θέατρο κατάλληλο για μουσικούς αγώνες στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Ακροπόλεως των Αθηνών. Το χρησιμοποιούσαν στους μουσικούς αγώνες των Παναθηναίων. Το Οδείο είχε ξύλινη στέγη. Πυρπολήθηκε από το Ρωμαίο Σύλλα το 86 π.Χ. όταν κυρίεψε την Αθήνα. Η στέγη του ήταν απομίμηση της σκηνής του βασιλιά των Περσών που είχε στήσει ο Ξέρξης στο όρο Σεγάλεο για να παρακολουθήσει την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το Οδείο στην εσωτερική του διάταξη ήταν με πολλές σειρές από καθίσματα και στήλους και είχε την οροφή γερμένη και κατηφορική, αλλά σε ένα σημείο σχημάτιζε μια κορυφή. Λένε πως έγινε έτσι κατά το πρότυπο και κατά απομίμηση της σκηνής του βασιλιά των Περσών και κατασκευάστηκε και αυτό με την επιστασία του Περικλέους. Και από αυτό πάλι ο Κρατίνος παίρνει αφορμή και σατιρίζει τον Περικλή και σε μια κωμωδία του που επιγράφεται «Θράτε», δηλαδή «Θρακιώτισες», λέει «Νάτος, έρχεται και ο σκηνοκέφαλος Οδείας. Στο κεφάλι του φοράει καμαρωτό το Οδείο». Ο Περικλής, φιλοδοξώντας να συνδέσει το όνομά του με σπουδαία έργα, τότε για πρώτη φορά ψήφισε να τελείται μουσικός αγώνας στη γιορτή των Παναθηναίων. Και όταν εκλέχτηκε αθλοθέτης, κανόνισε ο ίδιος πώς πρέπει να παίζουν τον αυλό και την κιθάρα. Αυτός ο αγώνας έγινε τότε στο Οδείο, όπως και έπειτα, εκεί πια γίνονταν οι μουσικοί αγώνες. Σκηνοκέφαλος Δίας, τον Περικλή, οι κομικοί ποιητές τον ονόμαζαν σκηνοκέφαλο, γιατί είχε κεφάλι μακρουλό, όπως η ρίζα του σκήνου, που είναι φυτό βολβόριζο, όπως το κρεμμύδι. Ο Περικλής λεγόταν και δολιχοκέφαλος, αθλοθέτης. Κάθε 4 χρόνια εκλέγονταν 10 αθλοθέτες, δηλαδή ιδιαίτεροι άρχοντες, που είχαν ως έργο τους να εποπτεύουν τους διάφορους αγώνες και να ανακηρύττουν τους νικητές. Ονομάζονταν και αγωνοθέτες. Ιστορικά τώρα για το Οδείον του Περικλέους, ξέρουμε από την καταγεγραμμένη ιστορία ότι χτίστηκε από τον Περικλή μεταξύ των ετών 447 και 443 π.Χ. Είναι το πρώτο οδείο στον κόσμο και το μοναδικό οδείο στην Ελλάδα. Οι νεότεροι λένε ότι μοιάζει με το St. Paul's Cathedral του Λονδίνου. Είχε 90 εσωτερικούς κύονες σε 9 σειρές των 12 κιώνων. Στο κέντρο υπήρχε ορχήστρα για τη χοροδία και μία σκηνή για τους μουσικούς. Τα θέατρα είναι κτίσματα ανοιχτά και χτισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η ακουστική τους να είναι απαράμιλη. Το πρώτο θέατρο του πλανήτη δημιουργήθηκε στην Αθήνα. Το Οδείον είναι κλειστό θέατρο με ξύλινη στέγη. Είναι η ψιθυρίζουσα αίθουσα, όπου ακόμα και οι ψιθυροι ακούγονται χάρη στην ακουστική της ξύλινης στέγης. Εμείς τώρα θα πάμε στο ανοιχτό θέατρο του καλοκαιριού, του πρώτου ύμνου, και θα δούμε τι γίνεται εκεί, ποια δράση, ποιο δράμα. Το αρχαίο δράμα είναι μια συνεχής παράσταση.
δεν διαιρείται σε πράξεις και σκηνές. Το θέατρο δεν διαιρείται σε πράξεις και σκηνές. Και ας δούμε τι λέει για την τραγωδία, το δράμα, ο Αριστοτέλης. «Έστιν ουν τραγωδία, μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας». Η τραγωδία είναι η μίμηση μιας πράξεως σπουδαίας και τέλειας. Μέγεθος εχούσης, που έχει αρκετό μέγεθος. Ιδισμένο λόγο, με γλυκό λόγο, χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορίης, χωρίς να χωρίζεται κάθε ένα από τα είδη του σε τμήματα. Δρόντων παίζουν, δράτουν και ούδη απαγγελίας δεν απαγγέλουν. Διελαίου και φόβου, με έλεος και φόβο, περαίνουσα την τοτιού των παθημάτων κάθαρσιν. Και δίνει τέλος και κάθαρση στα παθήματα τα οποία περιγράφει. Το αρχαίο δράμα είναι μία συνεχής παράσταση. Δεν διαιρείται σε πράξεις και σκηνές. Οι Αθηναίοι ήταν τόσο ενεργητικός και ανήσυχος λαός, ώστε ήταν ανάγκη να τους παρέχουν αδιάκοπα κάτι νέο για να κρατούν προσιλωμένη την προσοχή τους. Γι' αυτό δεν υπήρχαν διακοπές στις παραστάσεις. Οι παραστάσεις αυτές άρχιζαν και τελείωναν χωρίς ανάπαυλα. Και επειδή τα αισθήματά τους διεγείροντο σε υπερβολικό βαθμό από τον χαρακτήρα και το πάθος των υποκριτών και της αναπτύξεως του δράματος, δεν αφήνονταν να πέσουν σε κατάσταση απάθειας με τη διακοπή, αλλά μεταφέρονταν σε κάτι άλλο, πιο ήπιας φύσης, το οποίο όμως συνδεόταν με την παράσταση. Οι Αθηναίοι λοιπόν, για να εκτονώνονται από τα προβλήματα της πολιτείας, εφήβραν σαν φάρμακο το θέατρο, το οποίο μιμείται με τέλειο τρόπο μια πράξη και κρατά σε εκγρήγορση, αλλά και για να μην βαρεθούν κατά τη διάρκεια της παραστάσεως, υπάρχει κρεσέντο, υπάρχουν διαβαθμίσεις, οι οποίες άλλοτε ανεβάζουν ψηλά το ηθικό και άλλοτε καλμάρουν τα πάθη των θεατών. Και στο τέλος συνάγεται ένα ηθικό δίδαγμα από την όλη μίμηση της πράξης. Στην αρχή, ένας και μόνος ήταν ο ηθοποιός, ο δάσκαλος. Ήταν ο Θέσπης. Με το άρμα του μετέφερε τα σκηνικά και μπροστά σε αυτά παρουσίαζε την επιστροφή του Διονύσου στη μητέρα πατρίδα, τη Σεμέλης, της μητέρας του πρώτου Διονύσου. Αργότερα έγινε διάλογος, έγινε debate. Δύο διηγούνται διάφορα πράγματα και κάνουν διάλογο μεταξύ τους. Και αργότερα προστίθεται ο χορός. Ποιος είναι ο χορός? Ο χορός φαίνεται ότι εισήχθη για να δείξει την λυρική ικανότητα και τη δύναμη του συγγραφέα, ο οποίος κήρυται με το χορό τις φιλοσοφικές του δοξασίες. Γενικά ο χορός ήταν γεμάτος με ηθικές διδασκαλίες και παρουσίαζε κάποια έντονη κριτική για τα συμβάντα που παρουσιάζονταν ενώπιον των ακροατών. Αλλά ο γενικός σκοπός του χορού ήταν να φέρει τον ποιητή και το ακροατήριο μαζί πάνω στη σκηνή και να ανακουφίσει την προσοχή των ακροατών
με τη διέργευση των σφοδρών εκείνων αισθημάτων τα οποία πρέπει να έχουν καθώς βλέπουν μία και αδιάκοπη σκηνή τραγικών συμβάντων. Επομένως, το δράμα ανταποκρινόταν προς τις σημερινές διαιρέσεις της παραστάσεως σε πράξεις και σκηνές. Ο χορός, εκτός από τον τραγουδιστό λόγο, χόρευε 3 χορούς. Την Εμέλεια ήταν ο χορός για την τραγική σκηνή, τον Κόρδακα, τον χορό για την κομική σκηνή και τον Σίκινη για την σατυρική σκηνή. Η Σάτυρη και η Σιλινή ήταν η συνοδή του Διονύσου. Ας δούμε λοιπόν πώς τον συνοδεύουν και τι ρόλο παίζουν σε μια θεατρική παράσταση. Οι συγχορευτές του Διονύσου ήταν οι Σάτυροι, αυτοί που κάποιοι τους ονομάζουν και Τίτυρους, μας λέει ο Ελιανός. Το όνομα αυτό το πήραν από τα τετερίσματα με τα οποία χαίρονται. Σάτυροι δε από του Σεσιρένε. Ονομάζονται σάτυροι από το Σεσιρένε, από τον τρόπο που γελούν. Σεσιρένε, αυτό το ρήμα σέρο, γελώ με τα χείλη ανοιγμένα. Το όνομα Σιλινή προέρχεται από το ότι κάνουν σύλους. Σύλο λένε την επίκριση, την κατηγορία, συνδυασμένη με δυσάρεστη κοροϊδία. Οι Σιλινοί φορούσαν μάλινους χιτώνες μέσα και έξω. Η ενδυμασία του συμβολίζει την βλάστηση από τον Διόνυσο και τα κλίματα του Αμπελιού. Τα ονόματα του Διονύσου. Οι αρχαίοι την Πολυκαρπία την ονομάζουν Φλήιν. Γι' αυτό αποκαλούσαν τον Διόνυσο Φλέωνα και Προτρίγιο. Σταφυλίτη, Ομφακίτη, Ομφακές είναι οι αγουρίδες και πολλά άλλα ονόματα. Η επίρρεια του ίνου στις γυναίκες. Η Ελένη και η Κελενή ήταν θυγατέρες του Πρίτου. Η βασίλισσα της Κύπρου τις έκανε ακόλαστες και έτρεχαν, λένε, στα μέρη της Πελοποννήσου γυμνές και μενόμενες και πήγαιναν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς ήταν τρελαμένες από την νόσο. Σύμφωνα με τον Απολόδωρο το Ρόδιο, οι κόρες του βασιλιά του Άργους ή της Τύρινθας Πρίτου ονομάζονταν Λυσίπη, η Φιάνασα και η Φινόη. Κατά την επικρατέστερη παράδοση, αυτή που τις τρέλανε ήταν η Ήρα. Τις κόρες του Πρίτου τις θεράπευσε ο Μελάμποδας. Έχω ακούσει, λέει ο Ελιανός, ότι κάποιος βακχικός ίστρος έπεσε και στις γυναίκες της Σπάρτης και της Χίου. Αλλά και οι βιωτές κυριεύτηκαν από θεϊκή μανία, όπως λέει η τραγωδία Βάκχε του Ευρυπίδη. Go!
Ο Πλούταρχος στους πρώτους βίους παράλληλους, στο βίο του Θησέα, περιγράφει το Θησέα ως τον πρώτο θεατράνθρωπο στη γη. Και ας δούμε πώς. Όπως διηγούνται, ο Θησέας δεν είχε πάρει μαζί του όλες τις σκληροθύσες παρθένους, αλλά μεταξύ τους υπήρχαν και δύο νεαροί με γυναικεία μορφή, οι οποίοι ήταν νέοι στην ηλικία αλλά ανδροί στην ψυχή και πρόθυμοι. Αυτούς λοιπόν με θερμά λουτρά και αφού έμειναν κάτω από τη σκιά, με αληφές τα μαλλιά και κάθε δυνατή επιμέλεια, ώστε να γίνει απαλό το δέρμα και το χρώμα τους, αφού τους άλλαξε όσο ήταν δυνατόν και τους δίδαξε πώς να μιλούν, να φέρονται και να βαδίζουν, ώστε να μοιάζουν κατά το δυνατόν με παρθένους και να μην φαίνονται καθόλου ότι διαφέρουν, τους κατέταξε, τους τοποθέτησε μεταξύ των παρθένων χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Ενώ ο Ελιανός μας μιλάει για τον μεγάλο θεατράνθρωπο του κόσμου, τον Εσχύλο. Ο Εσχύλος ήταν τραγικός ποιητής και επειδή αντιλαμβανόταν πως η τέχνη αυτή είναι ακόμα σε πρωτόγονο στάδιο και δεν έχει μπει ακόμα σε τάξη, ελάττωσε τα μέρη του χορού που ήταν πολύ εκτεταμένα, επινόησε τους διαλόγους των υποκριτών, εγκαταλείποντας τις μακροσκελείς μονοδίες και εισήγαγε την διάπραξη φόνων πίσω από τη σκηνή, ώστε να μην παρουσιάζεται ο φόνος μπροστά στα μάτια των θεατών. Αν και όλα αυτά δεν είναι στερημένα σοφίας, ωστόσο θα μπορούσε να τα έχει σκεφτεί και κάποιος άλλος λιγότερο ικανός ποιητής. Εκείνος όμως, λαμβάνοντας υπόψη του τι είναι ο ίδιος, ώστε να εκφράζεται με τρόπο αντάξιο σε δημιουργό τραγωδίας, λαμβάνοντας υπόψη του και τι είναι η τέχνη, ότι από τη φύση της είναι πιο κοντά στα μεγαλειώδη παρά στα ταπεινά και ποταπά, φρόντισε ώστε η ενδυμασία και τα προσωπία να μοιάζουν με τη μορφή των ηρώων και ανέβασε τους υποκριτές στον οκρύβαντα, στην εξέδρα, ώστε να μοιάζουν στο ανάστημα με εκείνους. Ήταν ακόμη ο πρώτος που στόλισε τις θεατρικές ενδυμασίες έτσι ώστε να δημιουργούν στους θεατές εντύπωση ανάλογη με τους ήρωες και τις ηρωίδες που παριστάνονταν. Για όλα αυτά οι Αθηναίοι τον θεωρούσαν τον πατέρα της τραγωδίας και συνέχιζαν και μετά το θάνατό του να τον προσκαλούν στα Διονύσια όπου τα έργα του ξαναδιδάσκονταν και ξανακέρδιζαν. Ωστόσο μία τραγωδία, έστω και καλογραμμένη, έχει λίγη χάρη και παρέχει ευχαρίστηση για μικρό διάστημα της ημέρας, όπως είναι σύντομος και ο χρόνος διεξαγωγής των Διονυσίων. Τα Διονύσια διαρκούσαν μόνο 5 ημέρες και είναι λίγες σύμφωνα με τον Ελιανό για να απαλύνουν τα πάθη των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε συχνά στο θέατρο.
Εσένα, Φυγένια, καράβι αργήθηκο με 50 κουπιά στο σπίτι θε να πάει και οι κοπηλάτες με το κερόδετο καλάμι του πανός ρυθμό θα παίρνουν απ' την εφτάχορδη τη λύρα του Απόλλωνα. Ο μάντης του Απόλλωνας ρυθμίζει το τραγούδι και στην περίλαμπρη Αθήνα θα σε πάνε. Πώς χτυπάνε ήδη τα κουπιά, εμένα εδώ θα παρατήσει. Άσχητα να πετούσα εγώ εκεί που τ' άρμα του ήλιου κυλά σκορπώντας τη μεγάλη τη φωτιά του και άμα έφτανα στο σπίτι στους θαλάμους μου εκείνα σταματούσα στην πλάτη τις γοριές μου φτερούγες. Τα χωροστάσια να βρισκόμουνα όπου κοπέλα ακριβή και πολυγύρευτη μαζί με τις συνομήλικες τους κυκλικούς χορούς να έστερνα στο πλάι της μάνας μου. Να σηκωνόμουνα στις ομορφιάς να πάρω μέρος στον αγώνα. Στον πλούτο, στα απαλά μαλλιά και στα ωραία μάγουλά μου. Ας βλέπουμε λοιπόν τη μίμηση πράξεως. Στο θέατρο, ζωντανά, στην οθόνη, να παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια μας όποτε το επιδιώκουμε εμείς, γιατί θα φέρει κάθαρση και η ποιότητα στα πάθη μας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή σαν μία μικρή θεατρική παράσταση. Χαίρετε.